Μακ. Ξέρεις τι θα πω για με το Μακ. Τον πήραν για δεύτερο σέντερφορ. Και αυτός τον εβάλανε έξω αριστερά σε 4-4-2. Τι σημαίνει αυτό πρακτικώς? Ότι μένει πολύ έξω από την περιοχή, ότι κάνει μεγάλες διαδρομές, ότι πρέπει να μαρκάρει τον Μακ. Πόσο χρόνο είναι ο Μακ, τι, τεχνική, τι φυσική κατάσταση έχει, τι γενική αντοχή έχει. Μπορεί να είναι ταχυδυναμικός, να έρχεται πίσω και να φεύγει μπροστά, να κλείνει προς τα μέσα, να γίνεται δεύτερο φόρο, ένα εξτρέμ. Μπορεί να τα κάνει αυτά, εγώ με την ανόρθωση δεν τα είδα. Και να σου πω και ένα μυστικό που είπα το μεσημέρι στο ράδιο, δεν το είπε κανένα παπάρι, να πούμε, το λέω εγώ. Δεξί μπακ ο Μάτος έχει 75-80 μέτρα ανέβασμα. Είναι επιθετικός μπακ. Κάνει πλάτος. Τι σημαίνει κάνει πλάτος? Δίνει τη δυνατότητα στον εξτρέμ τον Τζάλμα κάμπος να κλείσει προς τα μέσα. Και έκλεισε προς τα μέσα και τον γκολ του έκανε και φάσεις έκανε και πάσεις έβγαλε ο Τζάλμα απελευθερωμένος. Ο άλλος, το Μακ, και δεν τον βάζουν δεύτερο center forward, τον πετάζουν, να πούμε, που λένε στη γειτονιά μου, τον πετάζουν και έξω αριστερά σε 4-4-2 και του έχουν και ένα μπακ το Λέβεκ, ο οποίος Λέβεκ είναι ένας παλιωμοδίτης μπακ, πολύ καλός αμυντικά, αλλά δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα έτσι ώστε να βοηθήσει τον Μακ να χωθεί στην περιοχή. Το κατάλαβες το έργο? Άντε μπράβο. Με Πρίγιοβιτς δεν, τι με το κάνεις με Πρίγιοβιτς? Ο Πρίγιοβιτς θα έχει τον Μπέλκα μέσα. Ή θα έχει τον Μπίζες Βαρδεκάρη και θα έχει αριστερά, θα έχει αριστερά πάλι το Μακ. Και να σου το πω εγώ το έργο. Το Μακ για να παίξει και να παράγει πρέπει να παίξει από την άλλη μεριά σαν εξτρέμ. Και να έχει το Μάτος δεξιμπάκ. Έτσι είναι τα γράμματα. Δηλαδή ο Μακ υπό προϋποθέσεις μπορεί να βγει στον ΠΑΟΚ. Υπό προϋποθέσεις μπορεί και να μην βγει στον ΠΑΟΚ. Σερνότανε προχθές ο Μακ. Την είδες την ιστορία? Πού αν τη δεις? Την είδες? Ξέρεις για ποιο λόγο δεν έπαιξε? Στο ανέλησα πριν από λίγο. Πάρ' το και κάτω εδώ πέρα στους ΠΑΟΚ. Σύνδες να ξέρουν πως πρέπει να παίξει ο Μακ. Άντε μπράβο.